σαν τον Πρίμο Λέβι, ο οποίος βλέπετε δεν άντεξε. Πολλοί από αυτούς αυτοκτόνησαν επειδή γνωρίζουν ότι υπήρχε ολοκαύτωμα. Γνωρίζουν. Γνωρίζοντας λοιπόν εγώ ότι υπήρξε ολοκαύτωμα, γνωρίζοντας ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι εκτέλεσαν εκατομμύρια ανθρώπους, ορισμένοι έτσι από ιδιοτέλεια και ορισμένοι επειδή είχαν αυτές τις συγκεκριμένες ιδέες, σώζαν την ανθρωπότητα, το ανθρώπινο γένος γενικώς, εξαφανίζοντας κάποιους οι οποίοι θεωρούνταν ότι είναι επικίνδυνοι για το ανθρώπινο γένος να το να υπάρχουν, έρχονται τώρα χρόνια αργότερα και λένε το εξής. Σε αυτούς οι οποίοι επέζησαν, στους λίγους οι οποίοι δεν κατάφεραν να πενθήσουν τους δικούς τους. Γιατί? Γιατί οι δικοί τους εκτελέστηκαν μακριά από τη Θεσσαλονίκη, για να μιλήσω σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Μετά κάηκαν τα σώματά τους, γίνανε ένας καπνός για τον οποίο έλεγε ο κόσμος μονάχα ότι είναι, μύριζε άσχημα από εκεί πέρα κάπου. Και τώρα έρχονται κάποιοι και λένε πρόσεξε να δεις, όχι μονάχα τον σκότωσα, όχι μονάχα τον έκανα καπνό έτσι ώστε να μην υπάρχουν ούτε το μνήμα του για να μπορέσει να πας εσύ και να πενθήσεις, αλλά εγώ σου λέω ούτε καν έχει υπάρξει ποτέ. Ούτε καν έχει υπάρξει. Γιατί αν δεν υπήρξε το ολοκαύτωμα, όπως λένε αυτοί, τότε ούτε και οι άνθρωποι αυτών των επιζώντων έχουν υπάρξει ποτέ. Ούτε το δικαίωμα έχει να λέει, όχι απλώς ότι πέθανε ο δικός μου, αλλά ούτε καν έχει υπάρξει ποτέ. Το θεωρώ τη μεγαλύτερη μορφή βαρβαρότητας, στην οποία οποιαδήποτε πολιτισμός δεν μπορεί να το ανεχτεί. Γι' αυτό το λόγο λέω, ναι, δεν έχεις το δικαίωμα να αρνείς το ολοκαύτωμα. Βλέπετε, η κριτική μου δεν βρίσκεται στο αν επιτρέπεται να υπάρχει λογοκρισία γενικώς ή όχι. Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Το θέμα μου είναι ότι έχει το δικαίωμα ένας άνθρωπος, ο οποίος έχασε πολλά μέλη της οικογένειάς του, τουλάχιστον να ισχυρίζεται και να λέει ότι έχουν υπάρξει. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν, και ιδιαίτερα στους δολοφόνους του, να λένε ότι αυτοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτό το θεωρώ βάρβαρο παράπτωμα, όχι παράπτωμα, έγκλημα, και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να τιμωρείται. Ναι, αλλά εγώ έχω μόνο μία αντίρρηση. Συμφωνώ απόλυτα με την άποψη, με όλη την επιχειρηματολογία. Συμφωνώ ότι οποιοσδήποτε λέει ότι δεν υπήρξε ολοκαύτωμα είναι να τον φτύσεις κατάμουτρα, αλλά δεν συμφωνώ να τον βάλεις φυλακή. Αυτή η διαφορά μας. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται και ισχυρίζεται ένα τόσο τερατώδες πράγμα πρέπει να αποβάλλεται από την κοινωνία με την αίσθηση του ότι όταν μπαίνει σε ένα δωμάτιο εγώ θα σηκωθώ και θα φύγω από αυτό το δωμάτιο διότι δεν θέλω να αναπνέω τον ίδιο αέρα με αυτόν. Θέλω η κοινωνία ίδια να τον φτύσει, να τον απομονώσει, αλλά δεν δέχομαι να το κάνω ποινικό αδίκημα, διότι δεν δέχομαι ότι η γνώμη, ακόμα και η χειρότερη γνώμη, μπορεί να είναι αντικείμενο ποινικής διαδικασίας. Πάντως, Νίκο Δήμου, ζούμε σε μια χώρα με μια ιστορία στην οποία θεωρούνταν σε μια εποχή, και μάλιστα εποχή υπέρτατου του πολιτισμού σε ό,τι αφορά μια σειρά από πράγματα, όπου οι στρατηγοί καταδικάστηκαν σε θάνατο επειδή δεν μπόρεσαν να κυδεύσουν τους νεκρούς στρατιώτες μετά από μια ναυμαχία. Σε μια τέτοια χώρα ζούμε και ένα τέτοιο πολιτισμό επερώμαστε συχνά και λέμε σημαντικό. Σκεφτείτε λοιπόν οι στρατηγοί αυτοί να λέγαν «Με συγχωρείτε, δεν έχουν υπάρξει ποτέ οι συγκεκριμένοι νεκροί». Βλέπετε πόσο γόνιμες είναι οι αντιρρήσεις και είναι σημαντικό αυτό, κύριε Σωμερίτης. Ναι, πάνω σε αυτή τη συγκεκριμένη κουβέντα ήθελα να προσθέσω το εξής, συμφωνώντας απόλυτα και με τον Νίκο Δήμου και με εσάς. Αυτό το οποίο εμένα προσωπικά με θίγει, και το λέω γιατί βρισκόμαστε μέσα σε ένα βιβλιοπωλείο και υπάρχουν και πολλοί εκδότες, είναι όταν πηγαίνω σε ένα βιβλιοπωλείο και βρίσκω το Mein Kampf ή βρίσκω τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών ή βρίσκω τα έργα του Φορισών σε ελληνική εκδοχή ή βρίσκω τα έργα του Γκαροντή σε ελληνική εκδοχή, γιατί να μην κυκλοφορούν υπό μία προϋπόθεση? Χάθηκε μία εισαγωγή, χάθηκε μία πληροφόρηση προς τους νέους ανθρώπους για το τι ήτανε, το τι συνέβη στην Ευρώπη, κάτω από ποιες συνθήκες, από ποιους και πού οδήγησε. Διότι σκέφτομαι το νέο το παιδί, την κοπελιά ή το αγόρι, που αγοράζει ένα τέτοιο βιβλίο, διαβάζει. Ποιο είναι το συμπέρασμά του, ποιον αντίλογο έχει, ποια δημοκρατική ανάγνωση κάνει? Καμία. Άρα κάπου επανερχόμεστα σε αυτό το οποίο πάρα πολύ σωστά λέγατε, είναι μία ύβρις απέναντι στους επιζώντες. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και δεν είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γιατί? Διότι είναι ελάχιστοι οι επιζώντες Εβραίοι. Ελάχιστοι. Είναι λιγότεροι αναλογικά από ό,τι στις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ποτέ. Ότι το ολοκαύτωμα στην Ελλάδα ήταν αναλογικά βέβαια μεγαλύτερο από ό,τι ήταν σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό σημαίνει κάτι. Παρά την αλληλεγγύη ελληνικών οργανώσεων, ανθρώπων, πονόψυχοι είμαστε, όντως γίνανε πολλά. Όντως γίνανε πολλά, αλλά για κοιτάξτε και τις στατιστικές. Είναι δυνατόν αυτά τα βιβλία, αυτές οι υποτίθεται επιστημονικές εργασίες όλων των αναθεωρητικών της ιστορίας, που τώρα επαναλαμβάνουν με το ίδιο σύστημα την αναθεώρηση των πολέμων στα Βαλκάνια, που τώρα επαναλαμβάνουν με το ίδιο σύστημα το όσα έγιναν στη Σρεμπρένιτσα και αλλού, είναι δυνατόν να τα διοχετεύουμε χωρίς καμία κριτική υποσημείωση? Αυτή ήταν η... θα σας πω κάτι... Τα λίγα τα οποία θέλω να πω. Μια διευκρίνηση θέλω να κάνω στον Κυριακό Καλλιτέχνης, καλλιτέχνης. Έχω λάβει μέρος στο Εβραϊκό Μουσείο με θέμα παιδιά κρυμμένα την κατοχή. Υπάρχει μια καταπληκτική έκδοση. Τα πράγματα λένε τελείως διαφορετικά πράγματα. Οι Έλληνες βοηθήσανε πάρα πολύ τους Εβραίους. Χρόνια... δεν ξέρω πόσοι μήνες στατιστικά, όμως πάντως έγινε μια τεράστια βοήθεια των Ελλήνων απέναντι στους... Ωραία. Επειδή είναι Ζακυνθινής καταγωγής, στη Ζάκυνθο ήταν 275 Εβραίοι και ζήσανε 275. Λοιπόν, ξέρω τι γίνανε. Γιατί άντεξε η κοινωνία της Ζακύνθου. Γιατί άντεξε η κοινωνία. Ενώ στην Κέρκυρα χάθηκαν όλοι, στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Ο κύριος Δαρδάνος. Είναι γνωστό ότι τους παγίδευσε. Όχι, δεν φταίει η διοίκηση. Κύριε Σωμερίτη, θέλει να τοποθετηθεί και ο κύριος Καρατζάς και ο κύριος Δαρδανός. Ο κύριος Δαρδανός και ο κύριος Καρατζάς. Να πω απλώς τα νούμερα, γιατί είναι ενδιαφέροντα. Στην Ελλάδα χάθηκε μεγαλύτερο ποσοστό Εβραίων από ό,τι στην ίδια τη Γερμανία. Είναι το 70%. Στη Γαλλία είναι το 36%. Στη Δανία δεν χάθηκε κανένας. Ήταν η Ζάκυνθος. Οι Δανείοι τους σώσανε όλους τους Εβραίους τους. Η μόνη χώρα που μας πέρασε ήταν η Ολλανδία. Λοιπόν, είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης σε αυτό το τομέα και σε αυτόν τον τομέα. Νομίζω ότι ήταν επιλογή των Εβραίων, γιατί δεν θέλησαν να ακολουθήσουν τους αντάρτες στο βουνό. Είναι και η άποψη του κυρίου Καρατζά. Πιο πολύ είναι αυτό. Διαφωνώ ριζικά, κύριε Γιώργο. Θεωρώ... Να τελειώσω. Επειδή είχαμε στο πολύ καλά και οργανωμένο παρτιζάνικο, δεν θέλησαν να ανέβουν στο βουνό, πιστεύοντας ότι με τα χρήματα που έχουν και με τη δυνατότητα πάντα να είναι δίπλα στην εξουσία, ότι θα την γλιτώσουν. Έχω και στοιχεία. Πρέπει να ξέρετε ότι έχασα τον πατέρα μου μαζί με τους, Εβραίους. Και όταν έγινε μεγάλη εκδήλωση στη Γερμανία το 2001, που ήταν τιμόμενη χώρα η Ελλάδα και ήμουν πάλι πρόεδρος των εκδοτών, συνεχίζω για 37 χρόνια. Και σήμερα έγραφα κάτι και το θυμήθηκα, και λέω όχι. Πρέπει να αναλάβω και την επιχείρηση για να ασχοληθώ κι άλλο. Λοιπόν, σημασία έχει τότε λοιπόν ότι οι Γερμανοί δεν θέλουν να κάνουν κουβέντα. Μάλιστα και ο Πρωθυπουργός μας είπε να προσέχουμε, διότι κάποιοι ζήτησαν εδώ, κατέραβαν την αρχαιολογική υπηρεσία, εταιρεία κτλ. Ήταν και ο Μανώλης ο Γλέζος. Δεν το επέτρεψαν να μιλήσει. Σηκώθηκε και είπε «Γεια σας», αντί για χαιρετισμό. Και τους είπε ότι αν θέλετε, κύριοι, για να μην έχουμε λογαριασμούς, να μας πείτε πόσο κόστιζε αυτό το κομμάτι του πανί που κατεβάσαμε με το Λάκη Σάντα από την Ακρόπολη, για να μην σε κοστάμε για τίποτα εμείς. Τότε, πάνω στη δυσκολία του πράγματος, είπα ότι εμείς δεν θέλουμε λεφτά, ούτε αποζημιώσεις. Η συγγνώμη όμως μας είναι αρκετή, ούτε θέλουμε να σας ξεκόψουμε από την αυτήν. Αυτό που με προβλημάτισε πάντα με τους Γερμανούς ήταν ότι πώς ένας Γερμανός που επέβλεπε στα κρεματόρια, το πώς ακριβώς γίνανε οι εκτελέσεις, πώς γίνανε σαπούνι ο κόσμος, πήγαινε το βράδυ σπίτι, έβαζε τη φόρμα του, έβαζε την πιτζάμα του, τις παντόφλες του, καθόταν σε μια πολυθρόνα, άκουγε Μπαχ και διάβαζε την απολογία του Σοκράτη. Τι προσέφεραν τα κλασικά γράμματα και οι ανθρωπιστικές επιστήμες σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ο κύριος Καρατζάς και ο κύριος Κοπιδάκης. Κύριε Καρατζά, θέλετε να τοποθετηθείτε. Είναι γνωστό ότι η εβραϊκή κοινότητα Θεσσαλονίκης ήταν η μεγαλύτερη κοινότητα στην Ελλάδα. Είναι επίσης γνωστό ότι ο αρχιραβίνος τους, ο Κόρετς, είχε μια πολύ σκοτεινή προσωπικότητα. Ναι. Είναι γνωστό ότι καθησύχασε πολλές φορές την εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Ναι, για άλλους λόγους. Ότι δεν κινδυνεύουν από εξόντωση. Αυτό δεν τους επέτρεψε είτε να ακολουθήσουν το Αντάρτικο, είτε να βρουν άλλες οδούς διαφυγής. Παρ' όλα αυτά, είναι γνωστό επίσης ότι υπάρχουν πολλές οικογένειες της Θεσσαλονίκης που βοήθησαν με κίνδυνο τη ζωή τους πολλές εβραϊκές οικογένειες. Άρα, λοιπόν, μερικές φορές δεν ερμηνεύονται όλα με την ευθύνη της κοινωνίας εποχής, αλλά και με την, από αυτό το θέμα, με την ίδια τη δομή της κοινωνίας των Εβραίων, της εβραϊκής κοινότητας Θεσσαλονίκης. Υπάρχει ένας νόμος που κυκλοφορεί στο ίντερνετ και λέει, συγγνώμη, ότι οποιαδήποτε συζήτηση μετά το πρώτο ημίωρο θα καταλήξει στο ολοκαύτωμα. Εγώ απλώς θέλω να εκφράσω δύο επιφυλάξεις, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Το πρώτο είναι, νομίζω ότι ο τίτλος «Αντιρρήσεις» είναι πάρα πολύ επιθετικός και φιλόδοξος. Θα περίμενα μία άλλη διατύπωση. Θα μπορούσε να είναι κατά το «Die andere Bibliothek» που βγαίνει στη Γερμανία, η άλλη άποψη. Διότι ακριβώς βλέπουμε ότι παίρνοντας ως παράδειγμα τον περίφημο δικηγόρο του διαβόλου, ότι τελικά ο δικηγόρος του διαβόλου συντελεί στο θρίαμβο του υποψηφίου. Πάντα θα θυμάστε ότι όταν είναι να ανακηρυχτεί ένας Άγιος, λένε τους επένους, σηκώνεται ο δικηγόρος του διαβόλου και έχει τις αντιρρήσεις του, αλλά τελικά θριαμβεύει ο Άγιος. Το δεύτερο είναι το εξής. Δηλαδή, μην νομίζουμε ότι η αντίρρηση στο τέλος παραμένει αντίρρηση. Το δεύτερο είναι το εξής. Δεν πρόκειται για ακαδημαϊκή αλαζονία, αλλά έχω την εντύπωση ότι οι διανοούμενοι πάντα, δηλαδή αυτοί που συγκινούνται πάρα πολύ από την καθημερινότητα, από την επικαιρότητα, έχουν όλη την καλή διάθεση, αλλά δεν έχουν το χρόνο να σκύψουν πάνω σε ένα ζήτημα επιστημονικά, δηλαδή για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, διαβάζοντας ειδικές μελέτες και αναλύοντας την προϊστορία ενός θέματος. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Λόγου χάρη το κουρδικό και το αρμενικό πρόβλημα στην Τουρκία, για να το κατανοήσει κανείς, θα πρέπει να μελετήσει σχεδόν όλη την ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Οι Αρμένιδες μέχρι το 1900 περίπου είχαν τον τίτλο του πιστού πολίτη, το πιστό Μιλέτη. Γιατί ακριβώς ήταν από τους λαούς οι οποίοι είχαν διαπρέψει στην στρατιωτική οργάνωση της Τουρκίας. Ήταν αυτοί που πήρανε μέρος και κάνανε τα λαγούμια στο Μεγάλο Κάστρο κτλ. Πώς αλλάξανε ύστερα τα πράγματα είναι μία άλλη. Το ίδιο και οι Κούρδοι. οι Κούρδοι ήταν το εκτελεστικό όργανο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι και το 1922. Εγώ πολλές φορές, διαβάζοντας ακριβώς αντιρρητικά φυλάδια ή τέτοια, βέβαια εντυπωσιάζομαι από την τόλμη, την οποία εγώ δεν έχω, νέων και παλαιότερων διανοουμένων να καταγγείλουν και καλά το κάνουν.